γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα. Πασολάδα για τους ανέργους, ε! Για τους ανέργους. Ή για τον Πάγκαλο. Όχι, ας έρθει να πάει και ο Πάγκαλος. Να το προσφέρετε στον κόσμο, δηλαδή, μετά το... Δεν μου λες, η φασουλάδα για ποιος την κάνετε? Για όλους τους πεινασμένους. Για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν χαράτσα και τα λοιπά. Δεν μου λες.
συμπολίτες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Η χώρα, η οικονομία, η αγορά διανύει τη δυσκολότερη μεταπολεμική περίοδο, διασύροντας τον δρόμο προς την ολοκληρή καταστροφή. Ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός διαλύεται, με την ανέχεια να πλήττει το σύνολο της κοινωνίας και της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η ύφεση διωγγώνεται αντί να υποχωρεί και η δυσφραγία να θυγατώνει και να απονευρώνει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Το εμπόριο, το οποίο απασχολεί το 25% στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, απαρσιώνεται καθημερινά ως μία μη παραγωγική διαδικασία. Οι συνάδελφοι αντιμετωπίζονται ως κοινοί εγκληματίες ποινικού δικαίου, οδηγούμενοι στο αυτόφορο για οφειλές τις οποίες δεν καταβάλουν, όχι γιατί δεν θέλουν, απλά δεν μπορούν. Η ανικανότητα, η ανεπάρκεια, η αδράνεια, η καθυστέρηση και η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του κράτους για την επίθεση των δημοσιονομικών στόχων οδηγεί για πολλωστή φορά σε επιπλέον μέτρα εισφρακτικά, αδιαφορώντας τον νερό για τις ενοχές μας. 68.000 λουκέτα σε εμπορικές επιχειρήσεις τα τελευταία 2 χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια 55.000-56.000 συνόμοι θέσεων εργασίας, οδηγώντας την κοινωνία μας σε απόγνωση, τη μικρομεσαία επιχείρηση σε καθάριση και τη μεσαία τάξη σε αφανισμό. Κι όμως, από μια οικονομία που πεθαίνει, από μια κοινωνία που εξαφλιώνεται, αναζητούν έσοδα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2014. Φίλες και φίλοι, δεν διαφωνούμε στις πραγματικές μετακινήσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν διαφωνούμε στο λιτοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών. Δεν διαφωνούμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε της παραοικονομίας, που πλέον αγγίζει το 25% του αυτοκαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δεν διαφωνούμε στην πάταξη του εμπορίου, του παραεμπορίου, των 25 δισεκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά, λέμε όχι. Όχι στην πτώχευση των ειρήνων και τη δίμηση της περιουσίας σας. Όχι στην υπερφορολόγηση και την ευκολία με την οποία κάθε Κυριακή ανακοινώνουν τα φορολογικά μέτρα της εβδομάδος. Όχι στην υπομπάθμιση της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας των παιδιών μας. Όχι στο στέγνωμα της αγοράς από τις τράπεζες. Όχι στον αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την κατάργηση της μικρομεσαίας τάξης. Όχι στην ανάπτυξη πάνω στα ερείπια των επιχειρήσεών μας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση αλλά και το σύνολο των κομμάτων να αντιληφθούν την πλήρη αντίθεσή μας στην ασκούμενη πολιτική των σκληρών οικονομικών μέτρων. Απαιτούμε την αξιοποίηση του πλούτου μας αντί του ξεπολύματός του. Απαιτούμε την ανάπτυξη αντί της ύφεσης. Απαιτούμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή διαβίωση αντί της επιβίωσης σε καθεστώς απόλυτης φτώχειας. Βέβαια θα είναι οι κυβερνώντες να μην ξεχνάνε ότι όποιος παίρνει φίλες σε ρίδα ανέμους. Ευχαριστώ. Συγγνώμη λίγο, επειδή παραλύσαμε, θα θέλαμε η Ομοσπονδία Επαγγελματοποιητικών και Εμπορικών Συλλόγων να καλέσουμε τα μέλη μας μετά το πέρασμα των εκδηλώσεων στην πλατεία στο ΣΥΚ Νεολαίας για μια γενική συνέντευξη με θέμα της περαιτέρω δραστηριοποίησης μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας και θα δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στις μορφές πάλης στις οποίες αυτοί οι ίδιοι από μόνοι τους θα αποφασίσουν ενάντια στα καράτσα. Συμπολίτες και συμπολίτες, εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, δεν το κρύψαμε ποτέ, ούτε πρόκειται να το κρύψουμε, ότι παλεύουμε να καταργηθεί αυτή η πολιτική που γεννά τη φτώχεια και την ανεργία. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το συγκρότημα Αντάμα που μετά την πορεία μας προσφέρθηκε να παίξει δωρεάν, να δώσουμε ένα άλλο τόνο στην σημερινή μας συγκέντρωση. Το ΒΑΕΝΗ για τα κρασιά που μας προσέφερε, το Σωματείο του Μπουτάρι για τα κρασιά. Ο πλούτος που παράγουμε εμείς δεν τον αγγίζουν όμως και επιμένουν σε μια πολιτική που μειώνει μισθούς με ροκάματα
κλπ. Οι βιομήχανοι αυτή τη στιγμή που μιλάνε χρωστάνε στην εφορία 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα φέτος για το 2011, οι βιομήχανοι καλούνται να πληρώσουν μόνο τα 2,8. Τα υπόλοιπα 49 δισεκατομμύρια ευρώ καλούμαστε να τα πληρώσουμε οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και αυτά που είναι να πληρώσουν οι βιομήχανοι στη ΔΕΗ, τους τα ξαναδίνουν μέσα από τον ΟΑΕΔ που ληστεύουν δικά μας λεφτά. Τα 2,2 δις από τον ΟΑΕΔ πάνε ξανά στους βιομήχανους, αντί να πάνε στους άνεργους και σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Το είπαμε και προχτές έξω από την εφορία, για το ποιοι χρωστάν. Και το λέμε και εδώ δημόσια. Και καλούμε και την εφορία και το ΙΚΑ να δώσει κατάλογο ποιοι χρωστάν στην εφορία και ποιοι χρωστάν στο ΙΚΑ. Να δούμε. Έχουμε προειδοποιήσει, συναδέλφους και εσείς. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας είπαμε ότι μας λένε ψέματα τα μέτρα αυτά, δεν ήταν προσωρινά. Έρχονται για να μείνουν. Σας προειδοποιήσαμε και οργανώσαμε άπειρες κινητοποιήσεις. Όσα και να κόψουν από τη σύνταξη, όσο και να μειώσουν μισθούς, όσο και να κόψουν δικαιώματα, τα χρέη και ελλείμματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν όσο το μεγάλο κεφάλαιο παραμένει απείραχτο. Δεν το κρύψαμε. Και να σας πούμε και κάτι. Κάποιοι δεν μας πιστέψαν. Καλοπροαίρετα έτσι ή αλλιώς. Κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτά που λέγαμε ότι είναι υπερβολικά. Κάποιοι μας λέγαν και γραφικούς. Δεν πειράζει. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα. Και κανένας δεν μπορεί να πει πως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Αυτή η βάβαρη πολιτική, αγαπητοί μας φίλοι, έχει τις συνυπεύθυνους. Καταρχήν την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Αυτά τα ελαστικά ωράρια τα έχει συμφωνήσει η ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της, από το 96 ακόμα. Από το 96 σας τα λέμε. Τι έκανε, γι' αυτό και λέμε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Οργανωμένη, λαϊκή, μαζική, ανυπακοή, σαχαράτσα, γενική απειθαρχία. Να μην πληρώσει κανείς. Οργανωμένη δράση για να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες από τα χαράτσα. Να μην πληρώσουμε το χαράτσι της ΔΕΗ, το εργατικό κέντρο, οργανών, συλλαλητήριο που θα παραδώσουμε μαζικά τα χαράτσα, τα καινούργια και τα σπίτια μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Το έχουμε αποφασίσει. Θα το κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, απλά τα πράγματα. Εάν δεν το πληρώσουμε 500 συνάουσα, θα δουν να μας κόψουν το ρεύμα. Αφέστε. Απλά πράγματα. Εάν δεν το πληρώσουμε, τι να μας κλείσουν τη λαϊκή. Απλά πράγματα. Λέμε να μην πληρώσουν οι γονείς στα σχολεία ούτε ένα ευρώ για τις λειτουργικές να πάνε στο σχολείο. Να κόψουν τον κόλο τους, να βρουν λεφτά. 40% μειωμένα τα λεφτά φέτος στη σχολική επιτροπή. Πού θα τα βρουν. Τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι κάνουν όλοι ως φορείς. Συμφωνούμε σε αυτή την πολιτική που μειώνει τις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία. Και τι κάνουμε γι' αυτό. Θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Λέμε η άρνηση πληρωμών είναι μία νόμιμη πράξη.
Δεν έχουμε να πληρώσουμε. Και δεν θα πληρώσουμε. Να τελειώνουν αυτά τα υπομνημότητα. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Η συμμαχία, εργάτε, αγρότε, αυτοαπασχολούμενοι μαζί, να συμπαρασταθούμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι, κυρίως σε αυτούς που πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν. Και όχι μόνο σε αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν. Εμείς λέμε ότι μπορούμε εδώ οι φορείς, ο λαός, να αποτρέψει κλείσιμο κλινικό στο νοσοκομείο. Θα το κάνουμε ή θα πλέξουμε ποια κλινική θα σωθεί και ποια θα είναι 5 ή 4 γιατροί. Η λογική δηλαδή αυτή του μικρότερου κακού. Εμείς λέμε να το κάνουμε. Αν ο λαός εδώ δεν θέλει να συγχωνευτούν και να κλείσουν σχολεία και νοσοκομεία, δεν θα κλείσουν. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Αυτή είναι η λύση. Απλά πράγματα. Μετά θα γυρίσουμε να φάμε εδώ πέρα τη φασολάδα μας, να πούμε το κρασάκι μας, να συνευρεθούν οι εργάτες, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, να συλλαλήσουν και να ακούσουμε και την όμορφη μουσική που θα παίξουν τα παιδιά μας. Στους αγώνες, στους δρόμους, έχουμε χρέος απέναντι στην Νέα Γυναίκα και τα παιδιά μας. Έλα στην ασφάλεια πας κατευθείαν. Το σκυλί βγάλε, το σκυλί. Το λένε τον έβγαλα. Ο πρώτος είναι. Vodafone.